Αυτά λοιπόν πριν από λίγο. Θα συνομιλήσουμε τώρα και τον Καλησπερίζω στο στούντιο του Sky με τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πρώην υφυπουργό και καλό γνώστη τη κατάσταση. Θα ήθελα από το φράχτη και από τον Εύρο να ξεκινήσουμε, στρατηγέ, να μα πείτε πώ προχωρεί η θωράκησή του, αν είμαστε εξασφαλισμένοι ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια νέα τουρκική προβοκάτσια εκεί, όπω έγινε το 2020. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ σα. Ε, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα από το 2019-2020. Το 2019 είδαμε την κατάσταση να έρχεται, την αναλύσαμε και φτιάχτηκε ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε κατά εξαιρετικό τρόπο. Από το 20 μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αυξηθεί το εξαιρετικό και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που είναι εκεί, έχουμε διαφοροποιήσει τα μέσα και έχουμε πετύχει μια εξαιρετική διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ. Του φορέα που έχει την κύρια ευθύνη, που είναι το Υπουργείο Προστασία του mm. Πολίτη, είδαμε τον κύριο Υπουργό και των Ενόπλων Δυνάμεων και το ίδιο βεβαίω έχει επιτευχθεί και στη θάλασσα με το Λιμενικό Σώμα και τι Ενόπλε Δυνάμει. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Καθημερινά ανακαλύπτονται νέε μέθοδοι. Καθημερινά βλέπουμε mm. να διαφοροποιείται η απειλή σε σημεία τα οποία. Ε, είναι να απορρεί το τι σκέφτονται Μάλιστα. και το τι προσπαθούν να κάνουν. Να κλείσω με το θέμα του φράχτη. Mm. Εκτό από τι ενόπλε δυνάμει, οι οποίε είχαν φυσικά εμπόδια για την άμυνα του Εύρου, προστίθεται τώρα ο φράχτη, ο οποίο θα είναι περίπου γύρω στα 60 χιλιόμετρα, και προστι... προστίθεται και άλλα εμπόδια με, με ενέργειε των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, το Υπουργείο το Αρμόδιο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάζει το να επεκτείνει πλήρω τον Εύρο, έτσι ώστε από τα 126 Συνολικά χερσαία σύνορα, αν απομονώσουμε χιλιόμετρα, κάποια ναι. χιλιόμετρα ε, στα σύνορα τα οποία είναι δύσβατα και δεν είναι δυνατή ναι, ναι. η διέλευση των σύνορων. Να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Να κλείσουν. Τώρα βλέπετε όμως ότι η Τουρκία δεν σταματά μόνο σε αυτό. Έχει εγείρει ένα νέο θέμα με το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ακούσατε προηγουμένω, φαντάζομαι, και τα σενάρια. Και θέλω να σα ρωτήσω, πρώτον, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοβουλία τη Τουρκία στο πεδίο εκεί, στη θαλάσσια περιοχή νοτίω τη Κρήτη. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μα. Ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο τη Αιγύπτου. Η Αίγυπτος έχει μεγάλο και ισχυρό στρατό, μεγάλη δύναμη στη Μεσόγειο. Να ξεκινήσω από το ότι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργό Καμία πρόκληση δεν μένει αναπάντητη. Είδαμε λοιπόν μετά το το τελείως σαθρό mm -hmm. τουρκολιβικό μνημόνιο την α, μετάβαση του κυρίου Δένδια στην Αίγυπτο και εκεί τέθηκε σε μια πολύ σοβαρή. Και σταθερή βάση η όλη ενέργεια. Τι είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Αιγύπτου, μίλησε για το ότι ό,τι κάναμε με την Ελλάδα εντάσσεται μέσα στου κανόνε του Διεθνού Δικαίου. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε το Διεθνέ Δίκαιο και την πλήρη νομιμοποίηση και από την ναι. άλλη έχουμε. Δεν υδρώνει το αυτή το Τούρκο. Ε, Ανεξάρτητα ε, από αυτό, υδρώνει όμω από κάτι άλλο. Υδρώνει από την ισχύ. Έτσι. Περιγράψατε τη δύναμη τη Αιγύπτου. Σε, έναν απόλυτο, σε μια απόλυτη κατάσταση με αριθμού, η Αίγυπτο βρίσκεται στην ένατη θέση από πλευρά ισχύω ενώ η Τουρκία είναι πιο κάτω. Η Αίγυπτο βρίσκεται στην αυλή τη. Όλα αυτά λοιπόν διεξάγονται στην αυλή τη. Υπάρχει Άρα... πρακτικός πρακτικό τρόπο, εσεί που γνωρίζετε και τα επιχειρησιακά, αν η Τουρκία στείλει τα γεωτρητικά τη σκάφη, τα οποία θα τα στείλει συνοδεία και πολεμικών. Να μπει ένα φραγμό, να μπει ένα εμπόδιο και να αποτρέψουμε κινήσει οι οποίε θα είναι δύσκολο μετά να αναστραφούν. Η απάντηση είναι μία και μοναδία, ναι. Μάλιστα. Ακόμα και αν χρειαστεί μόνοι μα, Ακόμα δηλαδή και αν δεν πάνε ακριβώς το κομμάτι της ελληνοεγυπτιακής ΑΟΣ φοβούμενοι την Αίγυπτο και επιχειρήσουν να τρυπήσουν νοτίως της Κρήτης αλλά πιο δυτικά από την ΑΟΣ την ελληνοεγυπτιακή. Να σας θυμίσω ότι το 2020 στο σύνολο του έτους μόνοι μας είμαστε στην περιοχή και μόνοι μας αντιδράσαμε και μόνοι μας κάναμε αυτό το οποίο κάναμε. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας κοιτάξουμε λίγο τα τελευταία 3,5 χρόνια τις στρατηγικές εκπλήξεις που υπέστη η Τουρκία. Πρώτη στρατηγική έκπληξη στον Εύρω. Θεωρούσε δεδομένο ότι θα yeah. περάσει 143.000 ανθρώπου στην πλευρά μα. Δεν το έκανε. Δεύτερη στρατηγική έκπληξη, το τι έγινε στο Αιγαίο. Τρίτη στρατηγική έκπληξη που υπέστη, η αντίδραση, η διεθνή αντίδραση. Και παράλληλα, η έξοδο από το πρόγραμμα το F35 και η άρνηση για το πρόγραμμα των F16. Επόμενη στρατηγική έκπληξη, το τι έγινε με τον Πρωθυπουργό μα στην Ουάσιγκτον. Επόμενη, το τι έγινε στον Οργανισμό yeah. Ηνωμένων Εθνών και τώρα στην Πράγα. Θα πρέπει οι σύμβουλοι του κυρίου Ερντογάν και οι αναλυτέ οι Τούρκοι να σκεφτούν μήπω έρθει μια άλλη χειρότερη στρατηγική έκπληξη ε, από όλα αυτά τα οποία κάνει. Υπάρχει στρατηγική και στρατιωτική υπεροπλία τη Ελλάδο αυτή τη στιγμή απέναντι στην Τουρκία, στρατηγική. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κάθε σενάριο από τη μία άκρη των δυνατοτήτων μέχρι την άλλη συμβατικών ή και υβριδικών απειλών που θα προσπαθήσει να εφαρμοστεί σε βάρος μας. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να βλέπουμε πάντα τη θετική πλευρά. Πρέπει να φύγουμε, κύριε Παπαδόπουλο, και εσεί το κάνετε πολύ έντονα αυτό. Από αυτό το πλαίσιο μιζέρια που μερικέ φορέ έρχεται και μα κυριεύει. Η Ελλάδα είναι χώρα δυνατή, η Ελλάδα είναι χώρα ασφαλή. Πρέπει να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Και έχουμε ένα τεράστιο πολλαπλασιαστή ισχύω την ενότητά μα και την αγάπη των Ελλήνων για την πατρίδα. Εγώ σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και πάλι.